Σήμερα θα δούμε τα πιο περίεργα σπίτια σε όλο τον κόσμο. Από ένα σπίτι που είναι εντελώς ανάποδα έως και σε ένα σπίτι που μοιάζει με μια μπότα φοράμε. Αυτά και άλλα πάρα πολλά είναι τα πιο ιδιαίτερα και περίεργα σπίτια σε όλο τον κόσμο. Γι' αυτό βάρε like, κάνε εγγραφή και δες το βίντεο μέχρι το τέλος. Το πρώτο σπίτι είναι ένα σπίτι το οποίο μοιάζει με κάστρο από τα 1960. Oh, αυτό είναι το υπόγειο. Αυτό ήταν το υπόγειο. Okay, ναι, είναι και καλά σαν μια παλιά έτσι. Ένα δρόμο που έχει αγορές, μαγαζά και δεξιά αριστερά. Δες το, όντως φίλε. Drums, σημαία της Αγγλίας, bar, παλιό bar έτσι, παλιά vibes. Όλο αυτό είναι υπόγειο. Φαντάσου λίγο τι, πόσο μεγάλο είναι, ρε. Έχουν arcade game μέσα στο σπίτι τους, ρε. Έχουν σινεμά, παλιό σινεμά ή θέατρο βασικά τέλος πάντων. Στο υπόγειό τους, φίλε. Ακραίο, ακραίο. Αυτός εδώ τύπος είναι ο real life Batman. Καθώς θα δείτε λίγο το σπίτι του, πώς είναι και τι έχει κάνει. Και θα καταλάβετε ακριβώς γιατί το εννοώ. Αρχικά φοράει Batman μπλούζα, προφανώς. Πάμε πάλι σε υπόγειο κλασικά. Βλέπεις εδώ Batman Robin posters παντού, φυσικά, comics. Το οποίο κοστίζει 100.000 αυτό το poster, λέει. Οκ, έχει σίγουρα όλες τις φιγούρες από όλους τους χαρακτήρες του Batman σε έτσι μια ειδική γωνία. Και έχει και κουμπί που ανοίγει. Έχει άγραμμα το οποίο έχει μέσα κουμπί και πάει στο Batcave. Είναι όντως Batcave. Με πέτρες, με τη στολή του Batman σε human size. Μοιάζει με σπηλιά, όντως, γιατί έχει τις πέτρες παντού, έτσι τα custom και όλα αυτά, τους σωλήνες, ηχεία. Και αυτό λέει είναι το πιο ακριβό του απόκτημα που έχει εκεί πέρα μέσα. Έχει home theater μέσα, το οποίο είναι τώρα τέρμα sleek, full, modern κτλ. Ό,τι καλύτερο. Και αυτός είναι επίσης το υπόγειο του, έτσι. Δεν ξέρω τι υπόγειο έχουν αυτοί. Εγώ δεν έχω κάνει υπόγειο. Αλλά δες ότι κάνουν στα υπόγειά τους αυτοί τύποι, ρε φίλε, πραγματικά. Okay, έχει σίγουρα κάθε φιγούρα Batman, όλους τους κακούς επίσης από τον Batman και ακόμα και για τα παιδιά του. Okay. Εντάξει. Καταλάβουμε, είσαι collector, είσαι συλλέκτης Batman. Το καταλάβαμε. Αυτός εδώ ο τύπος έχει φτιάξει το Five Nights at Freddy's στο σπίτι του. Ένα εγκαταλελειμμένο animatronic apartment. Δεν ξέρω πώς θα πάει αυτό, θα το δούμε. Okay, μπαίνεις μέσα, βλέπεις λίγο σκοτάδια όλα, πράγματα από εδώ και από εκεί. Τι είναι αυτό, σεντόνια είναι αυτά, τι είναι αυτό, κουβέρτες. Πράγματα πεταμένα κάτω, καλώδια. Εδώ είναι και καλά παλιά μηχανήματα, τέλος πάντων από τηλεόραση και κινηματογράφο και ραδιόφωνο. Και εδώ είναι το animatronic, το ένα. Η Fox είναι αυτή. Αυτό είναι human size. Είναι σε μέγεθος ανθρώπου, φίλε. Που παίζει να τρομάζει πάρα πολύ εκεί πέρα μέσα. Παίζει να είναι πολύ έτσι creepy λίγο η όλη φάση. Έχει κι άλλο animatronic εκεί. Τα έχει όλα. Έχει και τα 4-5 πόσα είναι. Ωρε, μπρο, αυτό είναι τρομακτικό. Αυτό δεν υπάρχει κανονικά. Αυτό είναι γορίλα. Τι είναι αυτό. Αυτό είναι creepy, φίλε. Αυτό είναι πολύ creepy. Okay. Έχει μέχρι στιγμής 3 σίγουρα. Και είναι όλα human size από ό,τι βλέπω. Δεν είναι ότι είναι μικρά. Oh. Αυτό κουνιέται και μιλάει κιόλα. Αυτό ανατρίχεσαι και δεν είμαι καν εκεί πέρα. Βλέπω απλά βίντεο. Φίλε, λειτουργούν όλα. Λειτουργούν όλα. What? Okay, δεν ξέρω τι ακριβώς πώς να νιώσω, αλλά αυτό είναι πάρα πολύ creepy, πραγματικά. Πάρα πολύ creepy όμως. Εδώ έχουμε ένα σπίτι στο Τέξας το οποίο έχει ένα κρυφό δωμάτιο, ή μάλλον ένα τεράστιο κρυφό χώρο, ο οποίος θα δούμε πώς ανοίγει. Έχει αυτή τη σκάλα, ανεβαίνεις πάνω από ό,τι φαίνεται. Φυσικά, το φούτρο που φοράμε μαζί με πάρα πολλά προϊόντα από τη συλλογή Merch Wins. Θα τα βρεις με πρώτο link στην περιγραφή ή εδώ πέρα πάνω για να παραγγείλεις και σπίτι σου θα είναι σε μόλις 3 ημέρες με αντικαταβολή ή τραπεζή κατάθεση. Και πας εκεί στον αραγωγό. Wow. Άμα είναι αυτό, όντως φίλε, είναι ακραίο. Αυτό άμα είναι όντως είναι ακραίο. Το ράφι λογικά σε αντέχει γιατί παίζει και λίγο βαρύς. Και μπουσουλώντας πας σε ένα κρυφό χώρο πάνω από το σπίτι σου. Το οποίο είναι έτσι με φωσφοριζέ γκράφιτι σε τείχους. Emergency exit, ok, cool. Και αυτό είναι, έχει κι άλλο. Αν είναι μέσα στο γκαράζ, απλά. Όχι, συνεχίζει, ρε, έχει κι άλλο διαδρόμο. Και βγαίνει εδώ που έχει πολλές πινακίδες προσοχή και τα λοιπά. Ακραίο, ακραίο, μου αρέσει πολύ το vibe. Έχει και τσουλήθρα. Α, ωραία, ρε, τα έχουμε δει όλα πάλι. Okay. Και πας μετά σε έναν αραγό που μοιάζει όντως με αραγό που θες από τις ταινίες. Κοιτάς μέσα λίγο να δεις τι γίνεται. Και πας εδώ. Έχει δικό του, έχει τροχαλία, τείχο που σκαρφαλώνεις, πισίνα με μπαλάκια, home cinema από ό,τι φαίνεται με προτζέκτορα κτλ. Μπιλιάρδο. Και πώς πας εκεί όμως. Κατεβαίνεις την τσουλήθρα. Πας γύρω-γύρω. Σου λέτε από εδώ είναι λάθος δρόμος. Και τύπος έχει χτίσει φίλε escape room στο σπίτι του, ρε. Ψυγείο με αναψυκτικά. Και είναι και πόρτα αυτό. Είναι και πόρτα, πιστεύω. Είναι ψυγείο με αναψυκτικά και έχει και πόρτα. Δεν το πιστεύω. Τι ακραίο πράγμα έχει κάνει, ρε. Τι ακραίο έχει κάνει. Wow, φίλε. Αυτό το σπίτι που θα δούμε είναι σχεδιασμένο έτσι για να είναι μια παιδική χαρά για γάτες. Ναι, καλά, ξέρεις, για γάτες. Μπορεί να κάνουν ό,τι θέλουν, να παίζουν, να τα ρημάξουν όλα. Και νομίζω ότι έχει και πολλές γάτες εκεί πέρα μέσα. Αλλά θα δούμε. Ξεκινάμε μια γάτα που σκαρφαλώνει ένα πίλαρ. Και έχει και μια τσουλήθρα. Μπορεί να μπει στο ταβάνι, έχει δικό του διάδρομο κτλ. Έχει γενικά καταλάβατε ότι είναι σχεδιασμένο για γάτες. Οπότε είναι πολύ ιδιαίτερο σπίτι, περίεργο, δεν είναι normal σπίτι προφανώς. Και οι γάτες έχουν, μπορεί να πάνε παντού. Δηλαδή σκαρφαλώνουν εδώ πέρα, ανεβαίνουν, πηδάνε από εδώ, από εκεί. Έχουν πολλά πράγματα να κάνουν. Και έχει, ας πούμε, βλέπω εγώ 5 γάτες εδώ. Παίζει να έχει κι άλλες. Αυτό το σπίτι τέλος πάντων είναι χτισμένο για να δώσει έμφαση σε μια αρρώστια που έχουν οι γάτες συγκεκριμένη. Ωραία η ρόδα εδώ πέρα, εντάξει, okay, σίγουρα. Πολύ καλό, πολύ καλό. Okay, πολύ ωραίο. Το συγκεκριμένο σπίτι έχει ένα δικό του χώρο το οποίο μοιάζει με ένα βίντεο store που έπαιρνες από εκεί παλιά βίντεο παιχνίδια, κασέτες και τα λοιπά και ταινίες και τα λοιπά από το 80. Μοιάζει με τέτοιο βίντεο store μαγαζί του 80. Ανοίγεις την πόρτα, πας υπόγειο πάλι γιατί για κάποιο λόγο όλοι οι Αμερικάνοι έχουν υπογειάρες. Ναι, και βλέπεις εδώ, καταβαίνεις. Δεν ξέρεις αν είναι club, είναι μαγαζί με
games και βιντεοτενίες κτλ. Φέρνει full vibes 80s. Φαντάζομαι κάποιες έτσι πρέπει να ήταν αυτά τα βίντεο store τότε. Έχει πολλές ταινίες. Υποθέτω έχει και games, μάλλον. Έχει και καλά reception. Μοιάζει όντως με κανονικό μαγαζί βίντεο store. Okay, και έχει και άλλο χώρο που εδώ έχει και ένα home gym σχετικά κάπως με ταινίες και games πάλι. Α, και καλά βίντεο για να κάνεις workout. Για wrestling έχει εκεί πέρα. Και από εδώ πίσω είναι για τα παιδιά. Παιδικές ταινίες, παιδικά games από ό,τι φαντάζομαι. Ωραία, και τώρα έχουμε home cinema ξανά. Αν είναι home cinema με popcorn. Φυσικά που θα δεις τις ταινίες που έχεις εκεί πέρα μέσα σε ένα home cinema το οποίο είναι σαν το σπίτι μου. Αυτό εδώ το σπίτι θεωρείται και καλά το invisible house, καθώς είναι φτιαγμένο από γυαλί ή τουλάχιστον από ένα υλικό το οποίο και καλά νομίζω ότι δεν φαίνεται. Αλλά θέλω να δω γιατί είναι invisible house. Μάλλον γι' αυτό βλέπεις ότι είναι οι αντανακλάς που κάνουν αντικατοπτρίζω τις πέτρες και γι' αυτό και καλά μπορεί κάποιος να το περάσει από μακριά ότι δεν είναι σπίτι και πλέον είναι πάλι πέτρες εκεί πέρα. Γι' αυτό μπορεί να θεωρείται invisible house. Εντάξει, invisible δεν το λες, αλλά το λες καμουφλαρισμένο τουλάχιστον. Είναι καμουφλαρισμένο, οκ. Okay. Δηλαδή από πολύ μακριά δεν φαίνεται πολύ καθαρά τι είναι αυτό εκεί πέρα, όντως. Αυτό το σπίτι στο Τέξας είναι μια ακριβής ρέπλικα του Λευκού Οίκου που είναι στην Ουάσιγκτον. Και θέλω να δω πόσο κοντά έχουν πέσει. Όχι ότι ξέρω ακριβώς πώς είναι ο Λευκός Οίκος ακριβώς, αλλά θα δούμε. Αυτό δεν είναι το Λευκός Οίκος ο κανονικός, αυτό είναι στο Τέξας. Είναι το ρέπλικα. Η αλήθεια είναι ότι μοιάζει αρκετά πολύ, θα έλεγα. Η οποία όντως φέρνει πάρα πολύ στο Λευκό Οίκο. Δεν ξέρω αν είναι ακριβώς με λεπτομέρειες και έτσι. Αλλά όντως φέρνει πάρα πολύ. Και δεν είναι μόνο ότι είναι το σπίτι χτισμένο, είναι και ο κήπος και το γύρω-γύρω. Όλα αυτά είναι όσο πιο κοντά γίνονται ώστε να μοιάζουν με το Λευκό Οίκο. Okay. Μοιάζει πάρα πολύ, φίλε. Παίζει να είναι επίσης πάρα πολύ ακριβό να μείνει εκεί πέρα, αν μπορεί να μείνει εκεί πέρα σαν ξενοδοχείο. Αλλά όντως μοιάζει ακραία πολύ. Καλά, το μέσα δεν το συζητάμε καν, παίζει να είναι ακραίο. Το άγαλμα αυτό παίζει να κάνει στη ζωή μου, ξέρω εγώ. Κάνα, εντάξει, τώρα αριστοκρατικά, όλα αρχοντικά κτλ. Δεν το συζητάμε καν, εννοείται αυτό. Μία λέξη, ακραίο. Τίποτα άλλο. Αυτό το σπίτι είναι ένα ακριβές ρέπλικα από το σπίτι από την ταινία Up. Το ψηλά στον ουρανό με τα μπαλόνια. Θα δούμε πόσο κατά έχουν πέσει. Οκ. Okay. Κλειδαριές τώρα 4. Hello. Το εσωτερικό δεν το θυμάμαι καθόλου. Το εξωτερικό όμως μοιάζει πάρα πολύ ότι όντως είναι έτσι. Όντως. Όσοι το έχετε δει την ταινία πρόσφατα ή τη θυμάστε καλά, πείτε μου στα σχόλια μου όταν ισχύει αυτό που λέμε. Το πιο ακραίο δεν είναι ότι μοιάζει μόνο το εξωτερικό, αλλά και το εσωτερικό είναι πρέπει να είναι τουλάχιστον ακριβώς ρέπλικα. Δηλαδή θεωρώ ότι όλο το σπίτι είναι όπως είναι στην ταινία, όχι μόνο το εξωτερικό. Βέβαια αυτό όμως το έχετε δει θα μου πείτε εσείς στα σχόλια γιατί εγώ δεν θυμάμαι ακριβώς, αλλά θυμάμαι ότι είναι, μου φέρνει πάρα πολύ στο σπίτι από την ταινία, όσο το θυμάμαι. Και όντως, αυτό είναι έτσι όπως είναι στην ταινία. Είναι ακριβώς, φίλε, είναι πολύ καλό. Είναι όντως ρέπλικα. Αυτό είναι στην ταινία, έτσι είναι το κανονικό. Φίλε, είναι όντως ρέπλικα. Επικό, 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 επικό. Αυτό εδώ το σπίτι είναι μια τεράστια πέτρα. Ένα τύπος μετέτρεψε μια πέτρα σε σπίτι. Ναι, αυτό εδώ είναι το σπίτι. Βασικά έχει μία, τρεις τεράστιες κοτρώνες. Το έχω ξαναδεί αυτό το σπίτι, ξέρω ότι υπάρχει γενικά, αλλά δες λίγο πόσο επικό είναι. Σε τρεις κοτρώνες βασικά διάμεσα χτίσει ένα σπίτι που είναι χτισμένο πάλι από πέτρες. Προφανώς. Έχει ένα πολύ περίεργο σχήμα ιδιαίτερο. Δεν έχω ιδέα πού είναι. Και κιόλας είναι καλά καμφλαρισμένο γιατί έχει άλλες έτσι πέτρες γύρω-γύρω εκεί πέρα. Οπότε δεν ξέρεις αν είναι αυτό σπίτι ή όχι. Δεν μπορείς να το δεις από μακριά. Αν θα μένετε εσείς εκεί πέρα, πείτε μας στα σχόλια. Αλλά είναι ένα πολύ ιδιαίτερο σπίτι. Εξάλλου βλέπουμε τα πιο περίεργα σπίτια του κόσμου. Αυτό το σπίτι είναι ανάποδα. Ορίστε. Όταν είναι ανάποδα, είναι ότι το πάτωμά του είναι στην κορυφή και η κορυφή στο πάτωμα. Δεν ξέρω πώς το εξηγήσω. Απλά είναι ανάποδα. Όπως είναι το σπίτι έτσι, είναι έτσι. Αυτό κρατήστε. Βλέπετε τα κεραμίδια είναι στο έδαφος και το τσιμέντο στο πάτωμα είναι στον αέρα. Θέλω να δω λίγο πώς μπαίνει μέσα, πώς ζει, πώς. Και είναι όλα ανάποδα. Δεν είναι μόνο το εξωτερικό ανάποδο, είναι όλα ανάποδα. Φαντάζομαι ότι δεν μπορείς να μείνεις εκεί να κοιμηθείς. Είναι κατοικήσιμο σπίτι, απλά είναι σαν μουσείο, σαν ντεκόρ. Υποθέτω. Ίσως πρέπει να είναι το πιο περίεργο σπίτι που έχουμε δει ποτέ μέχρι στιγμής. Και έχει πολλά δωμάτια, είναι μεγάλο σίγουρα. Και το κάθε δωμάτιο είναι και θεματικό, δηλαδή δεν είναι απλά δύο δωμάτια για διχώρη. Έχουν σαλόνι με τηλεόραση που δουλεύει. Παιδικό δωμάτιο, μπάνια, κουζίνες, όλα αυτά. Θέλει πολύ σκέψη, πολύ δουλειά, φίλε, αλλά παραμένει επικό. Παραμένει επικό. Και αυτό το τελευταίο σπίτι για σήμερα είναι μια κανονική μπότα. Ένα σπίτι που μοιάζει με παπούτσι. Και θα δείτε τι εννοώ. Αυτό είναι το σπίτι. Και μοιάζει μια καφέ μπότα γίγαντα. Δεν είναι πολύ μεγάλο, είναι μικρούλι, είναι πολύ ιδιαίτερο. Αλλά είναι έτσι πολύ cute, χαριτωμένο, πολύ cozy. Είναι πάρα πολύ ωραίο, ρε. Είναι πάρα πολύ ωραίο. Μένει αυτό εδώ πέρα τύπος ο Steve στο σπίτι αυτό. Έπρεπε να τον λένε Steve εν τω μεταξύ. Και έχει ακόμα και τα κορδόνια, φίλε. Λέει ότι αυτό το σπίτι ήταν εμπνευσμένο να το χτίσει από ένα καρτούν. Βασικά από ένα παραμύθι, όχι καρτούν. Και το έκανε πραγματικότητα, φίλε. Αυτό λοιπόν το βίντεο σήμερα. Είδαμε τα πιο περίεργα σπίτια όλου του κόσμου. Ελπίζω να σ' άρεσε. Αν σ' άρεσε, like, εγγραφή και θα τα πούμε στο επόμενο βίντεο την επόμενη Κυριακή. Bye!